σε 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι φορολογικές εκκρεμότητες του 2022 με χιλιάδες πολίτες να καλούνται να τις αποπληρώσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Έως και την 31η Ιανουαρίου θα πρέπει να καταβληθεί η 7η δόση του φόρου εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό το μήνα είναι προγραμματισμένη και η πληρωμή της 9ης δόσης του έμφυα. Η τελευταία δόση θα πληρωθεί στα τέλη του μηνός. Ώρα πληρωμών και για τους συνταξιούχους που θα πρέπει είτε να καταβάλουν είτε να ρυθμίσουν σε έως 48 δόσεις τον φόρο εισοδήματος για τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν και υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2022, για την οποία η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδόθηκε πριν από την πρωτοχρονιά. Παράλληλα, θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής όσες επιχειρήσεις δεν τήρησαν τους όρους που προέβλεπε η νομοθεσία. Η 28η Φεβρουαρίου είναι η τελευταία ημέρα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2022 και την ψηφιακή κατάθεση πινακίδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής 500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 42% των εγγεγραμμένων εσόδων από 2.830.000 ιδιοκτήτες γιοταχή. Την 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις ψηφιακής ακινησίας έφταναν τις 120.000 και από τότε έως σήμερα έχουν μεσολαβήσει 7.000 άρσεις ψηφιακής ακινησίας. Ενώ την 1η Νοεμβρίου του 2021 σε ψηφιακή ακινησία βρίσκονταν μόλις 130.000 οχήματα. Όσοι θέτουν το αυτοκίνητό τους σε ακινησία δεν χρειάζεται να βγάλουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες μένουν στο όχημα και δηλώνεται ο χώρος στάθμευσης που θα παραμείνει το γιοταχή για όσο διάστημα βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας. Όσοι αγόρασαν, πούλησαν, μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά ή κληρονόμησαν ακίνητα το προηγούμενο έτος, θα πρέπει μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2023 να το δηλώσουν στην πλατφόρμα του Ε9. Μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός από όσους αγόρασαν ή ήρθε στην κατοχή τους με οποιονδήποτε τρόπο ακίνητο, θα πρέπει και όσοι έχουν λάθη στην περιουσιακή τους κατάσταση να μεταβούν στην εφαρμογή περιουσιολόγιο στον προσωπικό τους λογαριασμό στο MyAAD και να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Εκεί μπορούν είτε να διορθώσουν λάθη στα τετραγωνικά σε ποσοστό κυριότητας ή ακόμη και να δηλώσουν την αποπεράτωση εργασιών σε ημιτελή κτίσματα.